Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό Σαββάτου, 23 Νοεμβρίου. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πια πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρουλάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το έχετε συνειδητοποιήσει ότι είστε πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης πια? Καλά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τη δουλειά μας κάναμε, τη δουλειά μας θα κάνουμε. Είναι, βεβαίως... υπάρχουν και διαφορές και μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι πιο αναβαθμισμένος ο ρόλος, έτσι, δεν είναι θεσμικά? Προφανές ο ρόλος μας είναι αναβαθμισμένος θεσμικά, αλλά η δουλειά που ήταν να κάνουμε θα την κάνουμε. Και η δουλειά είναι να είμαστε αξιόπιστοι, σοβαροί, προγραμματικοί. Όποιο πρόβλημα υπάρχει, να έχουμε κι εμείς μια προοδευτική λύση για να δει ο κόσμος στην επιλογή του ΠΑΣΟΚ μια προοδευτική κυβέρνηση που θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης. Και το λέω αυτό διότι έχουμε μια κυβέρνηση που επιχείρηση συνεχώς πανηγυρίζει για τα αποτελέσματα που φέρνει οικονομικά και κοινωνικά, αλλά οι δείχτες και η πραγματικότητα, το βίωμα του ελληνικού λαού, δείχνουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα δούμε αναλυτικά και τι προτάσεις έχετε, γιατί νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τον κόσμο είναι στη ζωή του τι μπορεί να αλλάξει για το καλό ένας πολιτικός. Θέλω να μείνουμε λίγο στα πολιτικά. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν ότι γίνανε κάποιες μετακομίσεις και πήρατε τα κλειδιά για το γραφείο. Μετακομίσατε ή ακόμη μόνο με τα κλειδιά είστε? Εγώ δεν έχω πάει ακόμη. Όχι? Δεν έχω πάει, όχι. Αυτό είναι στο ισόγειο? Στο ισόγειο, ναι, δεν έχω πάει ακόμη. Θα... πάω κάποια στιγμή να το δούμε το γραφείο αυτό. Ναι. Και πότε αναμένεται η μετακόμιση, δηλαδή? Εγώ το γραφείο που έχω είναι μια χαρά. Δεν με βιάζει κάτι. Το ξαναλέω, δεν το θα λέω. Θα μπορούσατε να μείνετε και εκεί, δηλαδή. Εγώ δεν επιχειρώ, ακούστε να το πω αυτό γενικά. Ναι. Εγώ δεν επιχειρώ με την κατάσταση που έχει υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι νομίζω ότι με χαροποιεί περισσότερο, μάλλον με χαροποιεί μόνο η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ. Ότι είναι ενωμένο, σοβαρό, έχει ανανέωση το πολιτικό του προσωπικό, έχει πια ένα πολύ μεγάλο, θα έλεγα, πολιτικό και ηθικό κεφάλαιο που δεν πρέπει να ξοδέψουμε. Λοιπόν, το πετύχαμε πολύ μαζί και με αγώνα συλλογικό και προσωπικό και νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε και να μείνουμε σε εμάς. Πραγματικά θεωρώ αυτό που συμβαίνει... Θα κάνετε και ανοίγματα, κύριε Πρόεδρε, γιατί είχα την κυρία Λινού πριν και τη ρώτησα αν θα μπορούσε να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, και μου λέει αν μου γίνει μια πρόταση που με ικανοποιεί. Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει με συμπεριφορές που έδειξαν και στους πολιτικούς τους αντιπάλους, τις έδειξαν και ανάμεσά τους και αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Τώρα, έχω πει όποιος θέλει να μιλήσει με το ΠΑΣΟΚ στο προσκήνιο. Πολιτικά θα κάνουμε συνέδρια, περιφερειακά, κεντρικά. Μπορεί να έρθει, να συμμετάσχει και μαζί να συνδιαμορφώσουμε ένα μέτωπο πολιτικό. Δεν πρόκειται να κάνω αυτά που κάνανε άλλοι εις βάρος και εμάς και άλλων κομμάτων. Ούτε στο σε παρασκήνιο. Η κυρία Λινού, για παράδειγμα, είναι ανεξάρτητη. Σας λέω, μπορεί η κυρία Λινού να συμμετέχει και οποιοδήποτε στις πολιτικές διαδικασίες και να πει την άποψή της, αν συμφωνεί πολιτικά μαζί μας. Να πάμε στο παρασκήνιο, όπως κάναν αυτοί που καταγγέλνουν σήμερα τέτοιες πρακτικές. Να κάνουμε εξαγορά συνειδήσεων βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ και από μένα. Δεν θα δείτε ποτέ. Εγώ έχω ένα άλλο αξιακό κώδικα και δεν νομίζω ότι αυτό δείχνει μια σύγχρονη νοοτροπία που χρειάζεται η χώρα. Όποιος θέλει πολιτική προσέγγιση με το ΠΑΣΟΚ, πολιτικά και στο προσκήνιο, με πολιτικό διάλογο και σύγκληση για τα μεγάλα θέματα είναι που έχει ανάγκη αυτό που η πατρίδα μας να αλλάξουμε. Με το... πριν από λίγες μέρες, καθόταν στη θέση σας ο Πρωθυπουργός και τον ρώτησα για το ραντεβού σας. Με τον Πρωθυπουργό θα συναντηθείτε τελικά? Βεβαίως, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κάποια στιγμή θα γίνεται το ραντεβού. Από εσάς, εξαρτάται από εκείνη. Νομίζω. Θα συνοηθούν τα γραφεία μας και θα οργανώσουν μία συνάντηση, νομίζω, τις επόμενες εβδομάδες. Άρα, λοιπόν, άρα το δρομολογείτε. Πριν το 25 δηλαδή, τώρα είμαστε 24. Νομίζω, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη πριν εδώ και έλεγε ότι λέτε σε όλα όχι. Γι' αυτό και σας λένε και πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, μου έλεγε για τα απογευματινά χειρουργεία που ξεκινάνε στις 28, θα έπρεπε να πείτε ναι. Γιατί είπατε όχι? Προσέξτε, η νέα τακτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθούν να μας εμφανίσουν ως λαϊκιστές, ως ανθρώπους και εμένα προσωπικά που δεν μπορούν να παράξουν έργο για τη χώρα. Ποιοι? Αυτοί που έχουν καταδικάσει τη χώρα σε μια φθορά. Δηλαδή το κόμμα που μας οδήγησε σε μια χρεοκοπία και στα μνημόνια είναι το ίδιο κόμμα που φεύγοντας από τα μνημόνια, αντί να βελτιωθεί η κοινωνική πραγματικότητα, ο κόσμος τη ζει. Να πανηγυρίζει ο Γεωργιάδης και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κάθε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, όταν ο λαός που κυβερνούν έχει τη δεύτερη μικρότερη αγοραστική δύναμη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Να πανηγυρίζουν όταν τα κέρδη των επιχειρήσεων, διότι έχουμε και προϋπολογισμό μπροστά μας, θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα, θα είναι πάμε και στην οικονομία, αλλά σας είπα κάτι συγκεκριμένο τώρα, Πρόεδρε. Θα φτάσω και εκεί, γιατί και αυτό θα φτάσω και εκεί, θα πω τα στοιχεία σας τα τέσσερα. Σας είπε, δεν ψηφίσατε. Θα σας πω. Όταν τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι τρίτα από την κορυφή και η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ δεύτερα από το τέλος της Ευρώπης. Και πώς την υγεία?
μας κάνει μαθήματα ο Υπουργός Υγείας που ο λαός μας πληρώνει τις δεύτερες μεγαλύτερες δαπάνες για την υγεία του στις 27 ευρωπαϊκές χώρες. Μας ξεπερνάει η Βουλγαρία και ξέρετε, πιστεύω ότι είμαστε πρώτοι με διαφορά. Ξέρετε γιατί? Διότι στον χώρο της ιδιωτικής υγείας υπάρχει και πολύ μαύρο από αφηγεία, μαύρο χρήμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πάμε τώρα στο εξής που με ρωτήσατε. 28 δεν ψηφίσαμε. Νοεμβρίου ξεκινάνε. Γιατί δεν ψηφίσαμε. Δεν ψηφίσαμε πρώτον τον προσωπικό γιατρό. Διότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι σοβαρό ο προσωπικός γιατρός να είναι ανειδίκευτος. Πείτε μου εσείς, ποιος Έλληνας πολίτης θα επιλέξει για προσωπικό γιατρό κάποιον ανειδίκευτο? Τους δώσαμε λοιπόν λύσεις για να μπορούμε να έχουμε προσωπικούς γιατρούς για τους πολίτες, χωρίς να είναι ανειδίκευτοι, όπως ήθελε και πέτυχε ο κύριος Γεωργιάδης. Πάμε στα απογευματινά χειρουργεία. Εμείς είμαστε υπέρ όταν λειτουργούν και τα πρωινά χειρουργεία. Πώς πήγαμε στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία? Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι μου είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης πριν από 1,5 χρόνο, όταν του είπα στη Βουλή, αναθεώρησε το Ταμείο Ανάκαμψης και ρίξε περισσότερα χρήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε κίνητρα, σε υποδομές. Τώρα ξέρετε που τι μου γίνεται, είπε? Θα έλεγε κάποιος όμως, γιατί δεν το στηρίζετε. Μα, θέλω να ακούσετε. Τι μου είπε? Ότι χρειάζομαι το Νόμπελ ασχετοσύνης. Μάλιστα. Ότι είμαι άσχετος και το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αναθεωρείται για θέματα υγείας και το αναθεώρησε για τα απογευματινά χειρουργεία. Εμείς λοιπόν ψηφίσαμε παρόν, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν, αλλά πρέπει τα χρήματα να αναθεωρηθούν για το σύνολο. Και όχι μόνο όπως βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει αποτύχει ο θεσμός και οι πολίτες. Τι λένε? Ας έχουμε πρωινές κλίνες για να έχουμε και απογευματινές. Και όχι να έχουμε ένα σύστημα υγείας που όποιος έχει χρήματα να μπαίνει στην προτεραιότητα, αλλά όποιος έχει χρήματα να περιμένει σε τεράστιες ουρές στα χειρουργεία. Το θεωρώ βαθιά άδικο. Πριν πάμε και σε άλλα θέματα, αν αυτό το βλέπετε σαν καλό μέτρο πάντως, να χειρουργούνται δωρεάν το απόγευμα, δεν θα μπορούσατε αυτό να το ψηφίσετε? Μα σας είπα, επιμένετε, αλλά σας είπα. Δεν θεωρώ ότι είναι λάθος. Θεωρώ ότι ο τρόπος χειρισμού του Ταμείου Ανάκαμψης είναι προσβλητικός, ειδικά για το ΕΣΥ. Και στη δικιά μας νοημοσύνη που μας έλεγαν άσχετους όταν τους λέγαμε τι πρέπει να κάνουν και το κάνουν τώρα, και σε σχέση με την προτεραιότητα που βάλαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και άλλα θέματα. Συνταξιούχοι, τα βάζω στη σειρά τώρα σε σχέση και με τον κόσμο ο οποίος περιμένει να πάρει απαντήσεις. Περάσαμε τα 11ετή, εγώ θεωρώ, μνημόνια. Δεν έχουν τελειώσει τα μνημόνια στη λογική του ότι έχουν μείνει μνημονιακά μέτρα ακόμη και ο κόσμος παραπονιέται. ΕΚΑΣ. Εσείς μιλάτε για το ΕΚΑΣ και μιλάτε για ένα νέο ΕΚΑΣ. Πότε και πώς και με τι χρήματα, κύριε Πρόεδρε? Προσέξτε, εμείς δεν μιλάμε για 13η σύνταξη, ναι. Δεν λαϊκίζουμε, μιλάμε για μέτρα που τα έχω πει και πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2023, με κάποιες μικρές διαφοροποίησεις, γιατί όσο περνάει ο χρόνος αλλάζουν κάποια δεδομένα. Mm-hmm. Τι προτείνουμε για τους συνταξιούχους? Πρώτον, για τους φτωχότερους. Ναι, τους πιο ευάλωτους. Τους πιο ευάλωτους, πιο που είναι 380.000 ναι. άνθρωποι. Προτείνουμε ένα νέο ΕΚΑΣ που θα φτάνει τα 150 ευρώ, από 70 έως 150 ευρώ. Το κόστος είναι 540 εκατομμύρια. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα? Θα πω το συνολικό κόστος, ναι, και θα καταλάβετε ότι αυτά που προτείνουμε είναι 1 δισεκατομμύριο στο σύνολο. Δεν προτείνουμε τα 5-6 δισεκατομμύρια που προτείνανε κάποιοι με λαϊκισμό προεκλογικά. Δεύτερο θέμα είναι η προσωπική διαφορά. Η κυβέρνηση δίνει επίδομα 100 εκατομμύριων. Εμείς λέμε, εάν κλείσει το θέμα της προσωπικής διαφοράς και καταργηθεί, τι έχουμε? Ένα κόστος 265 εκατομμύριων ευρώ, αν αφαιρώσουμε τα 100 εκατομμύρια που δίνει. Εδώ ανοίγεται πολύ σοβαρό επίδομα. Θέμα. Πρόσεξε, θα τα βάλουμε όλα. Πολύ σοβαρό. Τρίτο ζήτημα. Παρεμβάσεις δικαιοσύνης για τις συντάξεις χειρίας και αναπηρίας. Mm-hmm. Το κόστος είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια. Και τέλος, μια σταδιακή μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Μπορούμε να ξεκινήσουμε το 25 με μια μείωση 10-15%. Αυτά. Είναι πόσο είπατε αυτό, είναι ένα δις? Ένα δις συνολικά. Το είχαμε στο πρόγραμμά μας. Και από πού θα βρεθεί αυτό? Επειδή μειώθηκε η προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά θα σβήσει. Σε βάθος τετραετίας, πενταετίας, δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος. Εμείς λοιπόν προτείνουμε μέτρα για τις συντάξεις και που είναι δίκαια, αλλά και που δεν είναι παράλογα. Διότι ξέρουμε, μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε 13η σύνταξη, δεν έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα. Το ένα δις που προτείνετε υπάρχει? Βέβαια. Εδώ υπάρχουν υπερέσοδα. Προσέξτε. Αυτό είναι ένα μότο της κυβέρνησης. Εγώ προτείνω λίγα και φιδωλά. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Μα όπου τα βρήκανε και αυτοί και όπου τα βρίσκουν τα σοβαρά κράτη που έχουν προοδευτικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, η Ισπανία
και η Πορτογαλία μέχρι πριν από μερικούς μήνες. Γιατί κάνανε φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών? Διότι οι τράπεζες σε αυτή την κρίση και ειδικά στην Ελλάδα, περισσότερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Άρα από γιατί εκεί, λοιπόν άρα η Ισπανία. Εκεί είναι, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολλά, δεν είναι μόνο. Σας λέω πράγματα που έχουν κάνει άλλες χώρες, αλλά αρνείται πεισματικά να κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Όταν λοιπόν στην Ιβηρική έχουν φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών, όταν στην Ιβηρική, γιατί είπαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και την Υγεία, ναι, χρησιμοποίησαν το Ταμείο Ανάκαμψης και κάνανε χιλιάδες κατοικίες στέγασης για νέα ζευγάρια και φοιτητές με χαμηλό ενίκιο. Εμείς γιατί όχι? Όταν στην Ιβηρική μειώσαν το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Εμείς γιατί όχι? Όταν στην Ιβηρική, για να τα πούμε όλα, έχω σημειώσει και εδώ συγκεκριμένες προτάσεις. Και να τα πάμε λίγο ένα-ένα, γιατί βάλατε, πήραν εξαίρεση, ακούστε, πήραν εξαίρεση για την τιμολόγηση στην ενέργεια από το χρηματιστήριο ενέργειας, ειδική εξαίρεση, γιατί αρνείται η Ελλάδα και δίνουμε εκατομμύρια ευρώ να επιδοτούμε τους παραγωγούς ενέργειας που έχουν θησαυρίσει στην πλάτη του ελληνικού λαού? Εγώ έχω μία απορία τώρα σε όλα αυτά που λέτε. Λέω, μάλλον αφού τα έχουν κάνει οι άλλοι, μπορούμε να τα κάνουμε και εμείς. Επειδή τα έχουν κάνει οι άλλοι και ορθά το περιγράφετε, αλλά πολλές φορές στην Ελλάδα έχουμε ακούσει να δίνονται πράγματα χωρίς να υπάρχει ένα σταθερό ποσό από πριν και στην πορεία να μην βρίσκεται. Γι' αυτό επιμένω εγώ με το ποσό, αν θεωρείτε δεδομένο ότι αυτό το ένα δις από κάπου θα το έχουμε στα χέρια μας. Καταλάβατε. Προφανέστατα, όταν έχει μια πολιτική δίκης φορολόγησης και φορολογίες τους πολύ ισχυρούς. Σας είπα ένα στοιχείο. Ήδη πάντως από τη φοροδιαφυγή έχει ένα 8 δις, νομίζω, σήμερα. Θα σας πω, τα έχω δω όλα τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Ποια φοροδιαφυγή? Να τα πούμε όλα μετά. Θα πάμε και εκεί. Δεν θα είναι. Τα πω, θα φτάσουμε και εκεί. Προσέξτε. Όταν η χώρα μας έχει τη μεγαλύτερη απόκληση μεταξύ κερδών επιχειρήσεων, και δεν μιλάμε για τις μικρομεσαίες, μιλάμε για τις ισχυρές, τρίτη από την κορυφή της Ευρώπης σε κέρδη επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και δεύτερη από τον πάτο της Ευρώπης σε μισθούς ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτή η απόκληση πρέπει να συγκλίνει με φορολογικούς όρους? Άρα κάνοντας μια θα δίκη φορολόγηση, κύριε μας, Πρόεδρε, είπα, για να καταλάβει και ο κόσμος. Οι μεγάλοι παίχτες, παραγωγή ενέργειας, ναι, τράπεζες, ολιγοπόλια τροφίμων, ολιγοπόλια υγείας, πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Δεν έγινε και δεν μιλάω εγώ. Θα δώσουν τώρα τον πόναμά για τα Χριστούγεννα, τα 300 εκατομμύρια. Δεν φτάνει αυτό. Δεν μιλάω εγώ για ολιγοπόλια. Ο κύριος Τουρνάρας μιλάει. Η έκθεση τράπεζας της Ελλάδας μιλάει για 4 ισχυρά ολιγοπόλια που δυσκολεύουν τη ζωή μας. Ας τα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Με όρους ανταγωνιστικότητας, με όρους δίκαιης φορολόγησης και με όρους μιας αγοράς που λειτουργεί και όχι μιας αγοράς που είναι γεμάτη καρτέλ. Να πάμε λίγο στον κατώτατο. Πριν πάμε, μου πάτε κάτι, ναι, για τη φορολογία. Και δεν μπορώ να αποφύγω αυτή την πρόκληση για τη φορολογία που λέει η Νέα Δημοκρατία. Για το 1,8 δις στην φοροδιαφυγή. Ναι, προσέξτε. Ναι. Η κυβέρνηση έχει φέρει ένα προϋπολογισμό και λέει έχουμε πάρα πολλά έσοδα. Από πού είναι αυτά τα έσοδα? Τα έσοδα αυτά είναι από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Ο ΦΠΑ το 2019 έφερε στον προϋπολογισμό το 34% του ποσοστού των εσόδων και τότε ήταν πολλά. Αντί να μειωθεί και να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πήγαμε στο 38%. Αν λοιπόν αθροίσουμε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο ελληνικός λαός πληρώνει από την ακρίβεια τα έσοδα. Τα έσοδα λοιπόν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι από τη μείωση του μαύρου χρήματος και χρήση των καρτών. Το μεγάλο ποσοστό είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Άρα εργαλειοποίησε τα βάσανα του ελληνικού λαού η κυβέρνηση για να έχει περισσότερα έσοδα. Και αυτό φαίνεται και από άλλο ένα στοιχείο. 1 προς 1 ευρώ είναι τα έσοδα στο μέσο όρο της Ευρώπης μεταξύ άμεσων και έμεσων φόρων. Στην Ελλάδα για κάθε 1 ευρώ άμεσο φόρο έχουμε 1,8 έμεσους φόρους. Εάν αύριο, κύριε Ανδρουλάκη, ήσασταν κυβέρνηση, στοιχείο, σε όλα αυτά τι θα αλλάζατε? Το μείγμα φορολόγησης. Και πάω σε ένα ακόμη στοιχείο για να σταματήσουν να πανηγυρίζουν, που είναι για μένα το πιο σημαντικό. Το 2024 θα πληρώσει ο ελληνικός λαός 15 δισεκατομμύρια περισσότερους φόρους από το 2019 που γίνανε η κυβέρνηση. Θα πούνε έχουμε ανάπτυξη. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Η ανάπτυξη στο πραγματικό ΑΕΠ είναι η αύξηση 10%. Ξέρετε πόσο είναι η αύξηση στα έσοδα? 29% από φόρους. Όταν λοιπόν έχεις 10% αύξηση στο ΑΕΠ και 29% στους φόρους, τι δείχνει?
ο πληθωρισμός έγινε εργαλείο ερώτημα. Για να παίρνει δισεκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία. Από πού? Από τη μεσαία τάξη και από τους φτωχότερους που πληρώνουν περισσότερο το ΦΠΑ. Σήμερα που μιλάμε, και όντως έχετε δει και οι έμεσοι φόροι είναι πλέον άδικοι και τους πληρώνουν όλοι οριζόντια, υπάρχει κάποια μείωση φόρων. Αλλά όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο κ. Μητσοτάκης και το είπε και σε εμάς εδώ, πάει για μείωση συντελεστών. Εσείς σε σχέση με όλα αυτά που λέγατε, αν κυβερνούσατε σήμερα, τι αλλαγή μείγματος φόρων θα κάνατε, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Μείωση των έμεσων φόρων. Εγώ έχω μία άποψη. Του ΦΠΑ του 24, ας πούμε. Θέλω να σου πω πού θα το πηγαίνατε. Καταρχάς, στα βασικά αγαθά είναι ήδη κάτω, χαμηλότερα. Τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Το 13, λέτε. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή μελέτη, ώστε να μειώνουμε το ΦΠΑ τμηματικά. Δηλαδή, θα βάλουμε στόχους τριετίας και θα πούμε, μειώνουμε το ΦΠΑ 2%. Εάν τα έσοδα μένουν σταθερά, τότε τον μειώνουμε και παρακάτω. Δηλαδή να φτιάξουμε κοινωνικά κίνητρα. Αν υπάρχει τρύπα εκεί, πώς θα την καλύπτετε? Με αυτό σας λέω. Τότε, αν δούμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το μέτρο, αλλά πρέπει να φτιάξουμε κάποια κίνητρα. Να πούμε του ελληνικού λαού, μάζευε αποδείξεις, γιατί στο τέλος θα είσαι εσύ ο κερδισμένος, ναι. Διότι θα σου μειώνουμε τμηματικά το ΦΠΑ στις τριετίες. Και έτσι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό σταδιακά. Που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι αν μειώσει το ΦΠΑ θα ενθυλακώνεται από ενδιάμεσους. Εσείς πώς θα το καταπολεμήσετε? Θα σας πω, ελέγχου στην αγορά. Ισχυρή δημαία. Ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, με ελέγχου στην αγορά και πολύ βαριά πρόστιμα, είναι ο μόνος τρόπος να πετύχεις να περάσουν όλες αυτές οι αλλαγές στο ΦΠΑ ή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν αποφασίσουμε να γίνει κάτι τέτοιο, στις πραγματικές τιμές. Δεν λειτουργεί η αγορά. Η αγορά δεν είναι ελεύθερη, όπως θα πίστευε κάποιος νεοφιλελεύθερος. Η αγορά είναι ασίδωτη. Την ασίδωτη αγορά την πληρώνει ο φτωχός και η μεσαία τάξη. Γι' αυτό έχουμε πολύ πλούσιους που γίνονται ακόμη πλουσιότεροι. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κόσμου, ακριβά ενοίκια, δείξαμε και εμείς το πρωί ρεπορτάζ, και πανάκριβα σούπερ μάρκετ. Εσείς ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τι προτείνετε και για το ένα και για το άλλο? Καταρχάς, στα σούπερ μάρκετ πρέπει να υπάρχει μια ειδική φορολόγηση. Σας είπα τα ολιγοπόλια. Αυτά τα τέσσερα ολιγοπόλια που λέει η Τράπεζα της Ελλάδας πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Φορολόγηση στους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, δηλαδή. Σας είπα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αντιμετώπισης των τεσσάρων ολιγοπολίων που περιγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας. Δηλαδή, οι τράπεζες, που είναι για μένα ένα κορυφαίο ζήτημα, είναι δυνατόν να τους έχουμε δώσει τόσα δισεκατομμύρια από τους φόρους μας για να ακεφαλαιοποιήσεις και να δείχνουν, κυρία Μαυραγάνη, τέτοιο αντικοινωνικό πρόσωπο? 5 δισεκατομμύρια βγάλανε σε 2,5 χρόνια αποχρεώσεις. Τι πρέπει έχουμε να γίνει τη μεγαλύτερη διαφορά. Φορολόγηση των επικερδών τους. Έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου χορηγήσεων στην Ευρώπη. Μα σας είπα τι έκανε η Ισπανία. Το ανακοίνωσε χθες. Εμείς πρέπει να πάρουμε εργαλεία κοινωνικής δικαιοσύνης. Mm-hmm. Και να λέμε, θέλουμε να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Ο αλγόριθμος είναι ένα εργαλείο. 9,50 λέει η κυβέρνηση του 27 και 1,500 ο μέσος. Σας βρίσκει σύμφωνο σε αυτό? Μακάρι να πάμε σε ποσοστά που θα συγκλίνουν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σας είπα, ο αλγόριθμος είναι ένα εργαλείο, τον τελικό λόγο πρέπει να τον έχουν οι κοινωνικοί εταίροι. Και επειδή μιλάμε για τράπεζες, για ολιγοπόλια, για στέγαση, υπάρχουν τρόποι, αρκεί να υπάρχει θέληση σύγκρουση. Και προσωπικά, επειδή έχω απόλυτη ελευθερία στον τρόπο επιλογής, διότι η παρουσία μου στο πολιτικό σύστημα δεν είναι από κανένα αν σας έρθει σε χώρες ολιγαρχίας. Σας λέω και δεσμεύομαι στον ελληνικό λαό ότι όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, αυτά που λέω θα γίνουν πράξη. Δεν μπορεί να φύγαμε από τα μνημόνια και αντί να βλέπει προοπτική μεσαία τάξη οι φτωχότεροι και οι νεότερες γενιές, οι πλούσιοι να γίνονται πολύ πλουσιότεροι και όλοι οι υπόλοιποι να χάνουν σταδιακά την αγοραστική του δύναμη. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σε σχέση με όλα αυτά που λέτε και με τα μνημόνια που αναφέρατε πολύ σωστά, που το έχουμε πληρώσει όλοι μας 11 χρόνια, υπάρχει αυτός ο όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ταβάνι δαπανών. Όλα αυτά που προτείνετε είναι μέσα στο ταβάνι των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τα περισσότερα που σας πρότεινα δεν είναι δημοσιονομικά. Το να κάνεις ελέγχους στην αγορά και να βάζεις πρόστιμα είναι δημοσιονομικό. Το να φορολογείς τα υπερκέρδη είναι δημοσιονομικό. Έσοδα σου φέρνει. Το να υπάρχει όμως ανάγκη για ένα δις για μια παροχή, αυτό. Μα σας είπα, μα σας έδωσα ήδη συγκεκριμένα μέτρα φορολόγησης. Είναι εντός, λέτε. Βέβαια, μα δεν είναι. Εδώ ακούγαμε για 5 και 6 δισεκατομμύρια παρεμβάσεις στις συντάξεις. Εμείς λέμε λίγα. Μάλιστα. Συγκεκριμένα και κοστολογούμε και κάτι τελευταίο. Ενίκεια. Είναι δημοσιονομικό μέτρο να παγώσει Golden Visa στους δήμους
που έχουν αύξηση ενοικίων 40-50%. Φώναζα στη Βουλή πέρυσι το Φεβρουάριο. Ξέρετε πόσα ακίνητα πουλήθηκαν και δεν έχει κλείσει ακόμη ο χρόνος. Με Golden Visa φέτος στην Ελλάδα. 5.500 ακίνητα που θα τα στερηθεί ο ελληνικός λαός. Βεβαίως, εμείς τι προτείνουμε. Σε όποιο δήμο υπάρχει τεράστια αύξηση ενοικίων, σήμερα τα νύχια σε 4 χρόνια, έχουν αυξηθεί 40-50%. Απευθείας θα παγώνει η Golden Visa. Δεύτερο μέτρο πολύ σημαντικό. Και με αυτό κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει επιτέλους να υπάρξει νέος νόμος προστασίας της πρώτης κατοικίας. Γκρεμίζεται η ιδιοκατοίκηση. Έχουμε πέσει 10% σε ιδιοκατοίκηση. Άρα να γίνει κάτι στη λογική του νόμου Κατσέλη, λέτε. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει κάλυψη, εγώ δεν λέω, με εισοδηματικά κριτήρια, όχι οριζοντίως. Πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις και για τα funds και για τη στέγαση, διότι ο αφελληνισμός της ελληνικής οικονομίας με αγορά ακινήτων από κατοίκους της Τουρκίας, του Ισραήλ, αραβικών χωρών ή από τα παιχνίδια των funds θα οδηγήσει την Ελλάδα σε πολύ μεγάλες ανισότητες και δυσκολίες τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.